Συνάντησες έναν άνθρωπο ο οποίος... Συνάντησα τον Μενέλο Μαρκοδημητράκη, ο οποίος έχει πολύ χαμηλή όραση. Ναι. Αν και βλέπει σκιές ουσιαστικά, έχει πολύ χαμηλή όραση και έτσι μαζί του κάναμε μια μεγάλη διαδρομή στο Ηράκλειο, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Λεωφόρος Κνωσού και η Χρυσοστόμου, για να μας δείξει όλα εκείνα τα εμπόδια που υπάρχουν κυρίως στα πεζοδρόμια. Και υπάρχουν πολλά. Και τα έχουμε καταγράψει πολλές φορές. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Άτομα με αναπηρίες και τυφλοί, όπως βλέπουμε στην προκειμένη περίπτωση, είναι αυτά τα άτομα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζουν και έρχονται αντιμέτωποι με έναν γολγοθά στους δρόμους. Ο κύριος Μαρκοδημητράκης εκπροσωπεί στην κάμερα της εκπομπής μας την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης και ουσιαστικά εκφράζει μέσα από αυτή την κουβέντα που κάναμε μαζί του και αυτήν τη βόλτα όλα τα αιτήματα που έχουν θέσει κατά καιρούς και στην Δημοτική Αρχή. Πόσο λοιπόν προσβάσιμο είναι το Ηράκλειο στους τυφλούς? Πάμε να δούμε το βίντεο. Πεζοδρόμια κατηλημένα από στάσεις λεωφορείου, αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα πιο ακατάλληλα σημεία, δέντρα που έχουν φυτρώσει σε πολύ στενά πεζοδρόμια και όλα αυτά σε μία πόλη, στο Ηράκλειο. Ένα μέρος αφιλόξενο για πολλές κοινωνικές ομάδες, πόσο μάλλον για τους ανθρώπους με χαμηλή ή και μηδενική όραση. Η εκπομπή Κρήτη σήμερα συνάντησε τον Μενέλαο Μαρκοδημητράκη, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών Κρήτης, ο οποίος έχει πολύ χαμηλή όραση. Μαζί του ξαναγηθήκαμε σε όλες εκείνες τις περιοχές του Ηρακλείου, από τις οποίες ένας τυφλός κινδυνεύει ακόμα και να χτυπήσει. Πρώτη στάση, η Λεωφόρος Κνωσού, κοντά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι στάσεις της Λεωφόρου Κνωσού στο σύνολό του σχεδόν είναι απαγορευτικές για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Πραγματικά είναι έως πολύ επικίνδυνες. Καθώς βαδίζει ένας λοιπόν τυφλός πάνω στον οδηγό τυφλών όδευσης, μπορεί κάνετε να χτυπήσει το κεφάλι του ο ίδιος κανονικά πάνω στον οδηγό όδευσης. Συνότι όλες οι στάσεις είναι έτσι ακριβώς τοποθετημένες, ακριβώς τέμνονται και μπαίνουν στην κυριολεξία στον οδηγό όδευσης τυφλών. Αυτός εδώ ο οδηγός όδευσης τυφλών είναι πολύ βασικός, ούτως ώστε ο τυφλός να βαδίζει με ασφάλεια. Όταν λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου ή οι πολίτες αυτής της πόλης κλείνουν με οποιοδήποτε τρόπο αυτούς τους οδηγούς όδευσης, πραγματικά δημιουργούν, βάζουν σε κίνδυνο, πολύ σοβαρό κίνδυνο, τους ανθρώπους αυτούς. Δεύτερη στάση, η Λεωφόρος Χρυσοστόμου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι προχωράμε μέσα στο πεζοδρόμιο, στη μέση περίπου του πεζοδρομίου υπάρχει ένα δέντρο, κανονικό δέντρο, το οποίο είναι, θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα περβόλι αυτό και όχι εδώ στη μέση του πεζοδρομίου. Έτσι κάνει δύσκολη τη ζωή σε έναν τυφλό άνθρωπο με ένα πολύ χαμηλή όραση, αλλά και βεβαίως είναι αδιάβατο από πολίτες όπως μητέρες με καροτσάκια, ηλικιωμένους ανθρώπους και οποιοδήποτε άλλο, πολύ απλά. Αυτό εδώ είναι το μπαστούνι το οποίο χρησιμοποιούν κατά βάση οι άνθρωποι που έχουν πλήρη απώλεια όρασης. Με αυτό εδώ κινούνται με σχετική αυτονομία μετά από εκπαίδευση σε διάφορους χώρους. Από το σπίτι τους να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε να πιούν καφέ, να πάνε τη βόλτα τους. Το κέντρο του Ηρακλείου δεν αποτελεί εξαίρεση της τραγικής αυτής κατάστασης. Από τη μικρή Εύανς μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, η διαδρομή είναι μαρτύριο για έναν τυφλό. Πολύ καλύτερα από οπουδήποτε άλλο. Η πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου δεν είναι προσβάσιμη σε τυφλούς, όσο και φαίνεται απλωτή. Διότι δεν έχει καταρχάς κανένα οδηγό όδευση τυφλών. Οπότε για έναν τυφλό ή άνθρωπο με χαμηλή όραση είναι ένα χάος. Δεύτερον,
έχει πάρα πολλά μικρά ή μεγαλύτερα αντικείμενα τα οποία είναι όμοιου χρώματος. Αυτό για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ με σοβαρά προβλήματα όρασης πραγματικά είναι παγίδες. Πραγματικά έχω βρει συγκεκριμένες διαδρομές και τις κάνω με ευλάβεια. Αποφεύγω να πηγαίνω από σημείο που δεν έχω ξαναπεράσει, που δεν έχω ξαναπεράσει πολλές φορές. Και πραγματικά οπουδήποτε πρέπει να πάω και να δεν έχω ξαναπεράσει, μου είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και πάω εξαιρετικά αργά και προσεκτικά. Τι σας ακούει, η Δημοτική Αρχή σας ακούει στα προβλήματά σας, στα αιτήματα που θέτετε? Η πολιτεία μας ακούει, η Δημοτική Αρχή μας ακούει, αυτά που κάνει όμως είναι λίγα. Θα θέλαμε να κάνει πολύ περισσότερα. Πραγματικά πάει έτσι. Τώρα, για να είμαι σίγουρος, πάμε το παιχνίδι, έτσι. Βοηθάει τώρα. Και αν οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες για τους τυφλούς, όπως εξηγεί ο Μενέλαος Μαρκοδημητράκης, γίνονται σημαντικά βήματα για τη διευκόλυνσή τους. Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να τοποθετήσει ένα ειδικό σύστημα με beacons, έτσι λέγονται, τα οποία ο τυφλός θα έχει το κινητό του, με το που θα πηγαίνει στο κτίριο από τον εξωτερικό χώρο ακόμα της περιφέρειας Κρήτης, θα μπορεί να τον καθοδηγεί φωνητικά πλέον για το πού είναι τι, πού είναι το κάθε γραφείο, πού είναι ο διάδρομος, πού πρέπει να στρίψει, πού πρέπει να πάει, σε πού θα βρει την κάθε υπηρεσία εντός του κτιρίου. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, σημαντικό βήμα, στο να βοηθήσουν τους τυφλούς ως προς την, θα λέγαμε, προσβασιμότητα εντός των δημοσίων κτηρίων.